Βαριές απώλειες για την παράταξη της Προέδρου Κριστίνα Φερνάντεζ στις ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα δείχνουν προβάδισμα της αντιπολίτευσης στην κάλπη για την ανανέωση της μισής δύναμης της Κάτω Βουλής και του 1/3 της γερουσίας. Μεγάλος κερδισμένος ο Σέργιο Μάσα, ο επικρατέστερος για το προεδρικό χρήσμα των Φιλελεύθερων. Θέλω παράλληλα να ευχαριστήσω την ομάδα των 20 εκλεγμένων αξιωματούχων από την επαρχία του Μπουένος Άιρες. Είχαν το κουράγιο να συμμετάσχουν στον αγώνα. Είχαν ωστόσο κυρίως την αποφασιστικότητα να επιλέξουν να προχωρήσουν μπροστά. Επέλεξαν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς ένα καλύτερο μέλλον, τον ισοηγέτη της αντιπολίτευσης. Το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης κάλπης σηματοδοτεί το τέλος των ελπίδων της Κριστίνα Φερνάντεζ να λάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές του 2015. Η απαιτούμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι αδύνατη, καθώς πλέον η κυβέρνηση διαθέτει ισχνή πλειοψηφία στα δύο νομοθετικά σώματα. Η χείρα του πρώην Προέδρου Νέστορ Κίρχνερ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αναρρώνει από εγχείρηση στον εγκέφαλο.